Τρεις λέξεις είναι το My Style Rock και όπως θα ακούσουμε τώρα έχει κάποιον εκεί νέο επισκέπτη. Πες μας, τι έχεις σκεφτεί για σήμερα. Να παραβρεθώ στην ενθρόνηση του Ιαπωνέζου αυτοκράτορα. Μ' αρέσεις. Το πρωτόκολλο στην ενθρόνηση επιβάλλει φράκο. Και πάμε να περάσουμε στην κριτική επιτροπή. Λάκι μου, πόσο φαίνεται κύριε το στάιλι. Τι να βάλει κανείς αυτό το χαμόγελο και τι να κρίνει αυτό το χαμόγελο. Προϊόν αυτού του οποίου αποκαλεί κάποιος ελίτ. Αν είσαι chic που μου αρέσει πάρα πολύ, θα έχεις βάλει αλλιώτικο, θα έχεις αλλιώτικο κεφάλι. Θα το κάνουμε. Θα προσαρμοστούμε. Λυπάμαι πάρα πολύ, ενώ σε αγαπώ και θα σου βάλω το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Είναι ένα. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Μάλιστα, Στέλιο μου, σ' ακούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Έχεις συνδυάσει τώρα, γίνε λίγο προφίλ. Α, βεβαίως. Τη φόρμα, το χρώμα της με το φίδι που έχει το παπούτσι. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το υδρωμένο t-shirt. Δεν μπορώ να το πιάσω πουθενά. Ειλικρινά σου μιλάω, είναι εντυπωσιακά χάλια. Πω πω τη φούξα. Δηλαδή... παιδιά, τόσο χάλια. Δεν ισχύει αυτό. Έλενα μου, σε βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένη. Απλά θέλω να δω αυτό που λες, ότι μέσα από τη μόδα και το στυλ σου θέλεις να περάσεις κοινωνικά μηνύματα. Είμαι περίεργος άνθρωπος από τη φύση μου και μου αρέσει να λύνω προβλήματα. Δεν θα πλατιάσω, γιατί δεν θέλω να σε κουράσω και να είμαστε τρεις άνθρωποι που θα σου λέμε. Είναι ένα. Τι είπατε? Είναι ένα. Δεν τρέπεστε εσείς λίγο με αυτά τα οποία κάνετε? Δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και σε αυτή την εκπομπή, έχει πάει σε διάφορες, πήγε και σε αυτή, ντύθηκε εκεί και τον έκρινε ο Καβαλάς και οι υπόλοιποι της παρέας.